Μεγάλη κινητοποίηση σε ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και αστυνομία προκάλεσε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό προς Φόδελε όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με νταλίκα. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα δύο άτομα που βρίσκονταν στο γιο ταχύ, ένας άνδρας και μια γυναίκα περίπου 60 και 50 ετών αντίστοιχα να εγκλωβιστούν μέσα στο όχημα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έδρασαν αστραπιαία απεγκλωβίζοντάς τους. Κληθήκαμε περίπου πριν μία ώρα για να μεταβούμε στο σημείο αυτό. Οι πληροφορίες μας ήταν ότι υπήρχε ένα ατύχημα μεταξύ φορτηγού και γιο ταχύ. Ήρθαμε εδώ πέρα, είχε ήδη καταφτάσει η δύναμη του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, είχαν προβεί σε ενέργειες και μαζί και εμείς συνεβάλαμε και απεγκλωβίσαμε τον οδηγό και στη συνέχεια τον συνοδηγό. Οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και έπειτα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τους πάρε από το ασθενοφόρο, τους οποίους θα τους μεταφέρει στο Βενιζέλη νοσοκομείο. Ο συνοδηγός ήταν περισσότερο τραυματισμένος, είχε τις αισθήσεις του. Η συνοδηγός ήταν πιο ελαφρά, αλλά ήταν σε κατάσταση σοκ. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το συμβάν και να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ο οδηγός της νταλίκας ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την τροχέα.